Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην πόλη μας είναι δομικό πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα που αναφέρεται σε όλη τη Δυτική Αθήνα και αναφέρεται κυρίως σε δύο πράγματα. Στον τομέα της ανεργίας εργασίας και στο δεύτερο, στο θέμα των υποδομών. Το Εγάλαιο το 1981 στην απογραφή είχε 83.000 κατοίκους μόνιμους. Στην τελευταία απογραφή ήμασταν 58.500 είχε μια ακμάζουσα βιομηχανική ζώνη, σήμερα δεν έχει τίποτα. Το 2001 είχε 5.500 μαγαζιά, τώρα έχει 2.700 μαγαζιά. Τα σχολεία του μειώνονται ραγδαία ο μαθητικός πληθυσμός. Φέτος δεν έχουν γραφτεί στα σχολεία ούτε 340 άτομα. Τα νέα παιδιά δεν έχουν χώρο εργασίας, δεν έχουν ευκαιρίες εργασίας και φεύγουν. Το Γάλλιο είναι το Detroit της Δικής Αθήνας. Υποχρηματοδότηση στο Δήμο. Υποχρηματοδότηση στις υπηρεσίες. Υποχρηματοδότηση στις υποδομές. Όλα βυθίζονται. Αντιθέτως, Καποδίστριας, Καλλικράτης, Κλεισθένης, στο Περιστέρι με τη Χούφτα. Ο σχεδιασμός προχωράει. Μητροπολιτική Δήμη, που θα συμπυκνώσουν, θα φτιάξουν ένα μεγάλο τεράστιο Δήμο Δυτικής Αθήνα με πρωτεύουσα το Περιστέρι και το Εγάλαιο θα είναι μια γειτονιά, ο φτωχό συγγενή όλη τη Δυτική Αθήνα. Αυτό είναι ο σχεδιασμό. Σκεντροποίηση. Μόλ. Μεγάλα εμπορικά κέντρα. Τι σημαίνει, σημαίνει κλείσιμο των μαγαζιών. Τελειώνει. Η βιοτεχνία τελειώνει. Το Εγάλαιο είχε γύρω στι. 200 μονάδες μεταποίηση, τώρα δεν έχει καμία. Καμία. Δουλεύανε οι γυναίκε στι μεταβετικέ μονάδε, τώρα δεν δουλεύει καμία. Τα προβλήματα λοιπόν είναι δομικά. Και όποιο δεν το καταλαβαίνει και αρκείται στην απλή διαχείριση τη κρίση, στο τέλο καταλήγει στο αδίέξοδο. Στο θάνατο. Στη συρρήγνωση και στην αποδοχή όλων αυτών των όρων που οδηγούν την πόλη μα στον βέβαιο μαρασμό και στην παρακμή. Τι μέλη να κάνουμε. Δεν μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να κάνουμε διαπιστώσει. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να αγωνιστούμε μαζί με το ΚΟΚΟΕ, μαζί με του ανθρώπου που πολλέ φορέ στην ιστορία έχουν δείξει ότι είναι με τον εργαζόμενο κόσμο, με του ανθρώπου τη της, της πάλη, του Μόχθου, τη καθημερινή ε, ε, ανάγκη για αγώνα για δικαιώματα. Για το δικαίωμα στην εργασία, για τον αγώνα για την παιδεία για τον αγώνα για μια καλύτερη ζωή. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι έρχονται στην πόλη μας. Το επόμενο στάδιο, όπως λένε, είναι η αυλή που είναι η εκτός και δύο περιοχή. Είναι κάτω από, το, κάτω απ τον Κεφισό. Ήδη οι επιχειρηματικοί όμιλοι αγοράζουν ή χτυπάνε φιλέτα τα κόπεδα με την ιστορία που θα γίνει με το ΜΟΛ, με το κήπεδο του Παναθηναϊκού, με τον μετεοσταθμό όταν και εφόσον ξεκινήσει. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Η πόλη λοιπόν από εδώ, από εδώ δηλαδή το, ο οικιστικό χώρο του Γάλλου θα τελειώσει. Θα μείνουν μόνο καταστήματα καφετέριες για να στεγάζουν τους ανέργους του Εγάλαιο ή τους υπο, υπο υποβιβασμένους νέους που θα δουλεύουν για 700 και για τα 800 ευρώ με μηδαμινά μη εργασιακά δικαιώματα. Λοιπόν, σήμερα είναι μια ευκαιρία εδώ να πούμε πολλά πράγματα. Είπανε πολλοί προλαλήσαντες για τα σχολεία. Κοιτάξτε, ένας θημός πέντε ρίχτερ διέλυσε ουσιαστικά πέντε σχολεία και δημιούργησε τερα, τεράστιες βλάβες σε υπόλοιπα. Διαβάζουμε από επιστήμονε ότι περιμένουν, να χτυπήσουμε ξύλο, σεισμό από τις αρκιονίδες. Μεγάλο. Έτσι. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει. Πού θα πάμε. Η λύση που δόθηκε είναι να πάρουμε τρία κοντέρια να βάλουμε στο 17, να μεταθέσουμε τι εργολαβίε στου εργολάβου καινούριου και για τα σχολεία που έχουν χτυπηθεί και θέλουν κατεδάφιση, αλλά και για, αυτούς που, για αυτά που έχουν μείνει στη μέση, για το 25, το 26, το 27 και το 28. Για αυτά τα σχολεία. Για τα άλλα, τα άλλα που θέλουν τεράστιε βλάβε, χθε είχαμε δημοτικό συμβούλιο εδώ Ακούσαμε για 2 εκατομμύρια 100.000 ευρώ τα οποία θα δοθούν το 25, το 26 και το 27. Πάμε παρακάτω. Αθλητική χώρη. Η τελευταία επένδυση έγινε το 2004 που φτιάχτηκε το ΔΑΚ, ο αγωνιστικό χώρο. Το κλειστό είναι από τον Ασλανίδη από το 70. Το στάδιο Μαδοθαλασίτη φτιάχτηκε όπω φτιάχτηκε τέλο πάντων το, το 9 με, την, με εκείνη την περί, περίφημη εξέδρα τη Τιβών κτλ. Και από τότε τίποτα. Ο αγροτικό χώρο διαλυμένο. Θα φτιαχτεί και αυτό το 27, το 26 του χρόνου. Ε, προβλήματα σε όλα τα γήπεδα. Δεν υπάρχουν χώροι πια τα παιδιά να, 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 να μπορέσουν να αθληθούν. Μιλάω σαν αθλητικό σωματείο λαϊκού μαζικού αθλητισμού. Δεν υπάρχουν προγράμματα λαϊκού μαζικού αθλητισμού. Τα έχουν καταργήσει. Εχθέ κάναμε μια σύσκεψη στο Στάδιο Νέα και Φιλίας και δεν μα καλέσαν. Εγώ πέρα από σαν μέλος του Απόλλωνα, είμαι και πρόεδρος των συλλόγων λαϊκού μαζικού αθλητισμού και υπεραποστάσεων. 60 σύλλογοι από όλη την Ελλάδα δεν μας καλέσανε. Δεν μας καλέσανε. Καλέσανε όλους τους άλλους εκτός από εμά. Που κάθε εβδομάδα διοργανώνουμε δεκάδες δράσεις και αγώνες και χίλιε δυο καταστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Δεν μας καλέσανε εμάς. γιατί είμαστε ιερετικοί. 18 χρόνια χωρίς αναγνώριση. Με όλες τις κυβερνήσει που περάσανε, με υποσχέσει από όλε τι κυβερνήσει. Ότι ναι, θα σα αναγνωρίσουμε, ναι, ναι, λαϊκού αθλητισμού θα προσθέσουμε, ναι, θα φτιάξουμε προγράμματα λαϊκού μαζικού αθλητισμού. Τίποτα. Στην πόλη μα δεν λειτουργεί. Πρόγραμμα λαϊκού μαζικού αθλητισμού δεν υπάρχει. Δεν λειτουργεί. Και ό,τι λειτουργήσε δεν, δεν πληρώνονται. Έχουν φύγει οι εργαζόμενοι. Υπάρχει κοπέλα τώρα που κάνει μάθημα χωρί να πληρώνει. Κλείνω για να μην σα κουράζω, γιατί είπαμε πολλά και οι προηγούμενοι και όλα είναι θετικά. Θέλουμε, όπω το έχει κάνει το ΚΟΚΟΕ, Θέλουμε να είναι και δίπλα μας και στις 10 του, ε, του Ιούνιου και κάθε, κάθε μέρα μετά εμείς θα είμαστε μαζί του στις 9 Ιούνιου. Να είστε καλά.